καλύτερα. Οι δύο αντιπρόεδροι θα είναι φιλοξενούμενοι σήμερα στο Ρέντο Θάλαμο. Ήδη είσαι εκ των αντιπροέδρων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι δίπλα μου. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ. Εμείς είπαμε από την αρχή, κύριε Πρωτοσάλτε, αγαπητέ Άρη, ότι δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Και το εννοούμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, γιατί ακόμα έχουμε το πρώτο ημίχρονο. Ακολουθεί το δεύτερο ημίχρονο. Και στις εκλογικές μάχες δεν χρειάζεται αλαζονία, η οποία με ένα προσωπικά μου δημιουργεί και αποστροφή. Χθες στα τηλεοπτικά πάνελ, όπου συνήντησα υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαζαν τέτοια αλαζονία, ακόμα και όταν έβλεπα να έρχεται αυτό το τεράστιο αποτέλεσμα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να πω ότι έπεσα έξω. Ο Τσίπρας είναι ο μόνος που κατάλαβε τι έγινε. Κυρία Τασία Στοδηλοπούλου μου είπε: Άρη μου στον αέρα, δεν ιτηθήκαμε. Ναι. Δεν ιτηθήκαμε. Με 9 μέχρι να πάρουν τη γραμμή, κοιτάξτε. Ακού δεν ιτηθήκαμε. Έχει σήμερα μια γελιογραφία. Σήμερα τα λέει όλα ο πάλι ο Δημήτρης Χατζόπουλος στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Είναι όλοι μαζί του ΣΥΡΙΖΑ και κοιτούν την εικόνα του Στάλιν. Ναι. Και τους λέει ο Στάλιν: Εγώ που δεν έκανα εκλογές, μαλάκας ήμουνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν πάρουν τη γραμμή, γιατί δεν ξέραν τι να πούνε εκείνη την ώρα, λοιπόν, και λέγανε τώρα, και βγαίνανε αλαζονικοί. Σωστή παρατήρηση. Πολύ. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Ας αφήσουμε για λίγο τον Τσίπρα, ναι, και ας πάμε λίγο στο ότι έγινε στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Όταν, Άρη μου, μετά την ήττα του Σεπτεμβρίου του 2015, παρετήθηκε ο Βαγγέλης Μεμαράκης από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε εκείνη η εσωκομματική αναμέτρηση για την αλλαγή ηγεσίας, η Νέα Δημοκρατία προερχόταν από διαδοχικές ήττες. Τέσσερις συνεχόμενες μεγάλες ήττες. Μπορούμε εδώ να σημειώσουμε και διαχρονικά την παρέτηση των αρχηγών στα κόμματα τα αστικής αντιλήψεως. Έτσι δηλαδή, συνηθίζεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτά, προηγείται σε αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι συνηθίζεται. Από στο δυτικό κόσμο. Από τον αείμνηστο Αβέροφ, από την ήττα του το 1984 και διαρκώς. Στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία ως ένα γνήσια φιλοευρωπαϊκό αστικό κόμμα, τι λέει? Λέει ότι οι αρχηγοί αναλαμβάνουν την ευθύνη της ήττας. Και είναι ωραίο αυτό, είναι και σωστό. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η διαδικασία, η Νέα Δημοκρατία ήταν μείον 7%. Η αίσθηση που υπήρχε σε πάρα πολλούς στην Ελλάδα ότι ο Τσίπρας είναι άχαστος και θα κυβερνάει για τουλάχιστον άλλα 8 χρόνια. Και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όλοι λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότητα θα διαλυθεί. Τι έγινε? Εκλέξαμε ένα νέο αρχηγό. Όχι μόνο δεν διαλυθήκαμε, αλλά είμαστε σήμερα περισσότερο ενωμένοι παρά ποτέ, με συσπήρωση τάξη του 98%. Και με μια παράσταση νίκης που είναι πολύ σημαντικό εύρημα πίνακας των δημοσκοπήσεων που το λέει και ο κύριος Δρυμιώτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Και το λέω τώρα κολακευτικά. Το λέω για να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Τον έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εκτός κόμματος και ορισμένοι και εντός κόμματος ενδεχομένως. Με διάφορους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του τύπου Κούλης που δεν τραβάει κτλ. Ασυναυτησίες και βλακίες. Λοιπόν, αυτός δεν τραβάει. Υποτιμητικά όμως σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά το λέτε. Υποτιμητικά, ναι, απαξιωτικά, αλλά για δείτε τώρα τι έχει γίνει. Στην πρώτη επαφή με την κάλπη σε εθνικό επίπεδο, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά την εκλογή του στην ηγεσία, αυτός που ποτέ δεν τραβάει, έχει πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη σε ευρωεκλογές στην ιστορία της Ελλάδος. Γιατί στην ιστορία όλων των ευρωεκλογών αυτής της χώρας 9,5% δεν ξαναυπάρξει. Το αμέσως προηγούμενο είναι το 8,9 του Ανδρέα Παπανδρέου το 81. Το 8,9 που ήταν εθνικές εκλογές. Όχι, εδώ ευρωεκλογία θα λέει η αρχή των ευρωεκλογών. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, 8 είχε πάρει ο Καραμαλής το 4 που ήταν μετά τη μεγάλη του νίκη στις εθνικές εκλογές. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το μεγαλύτερο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα ήταν 4, κάτι. Άρα λοιπόν εδώ έχει πετύχει μια τεράστιο άνθρωπος αυτός. Ναι. Νίκη. Και προσωπική, γιατί δεν πρέπει να το λέμε. Αυτός ήταν ο αρχηγός, πήρε μια μεγάλη νίκη. Στις δε αυτοδιοικητικές εκλογές, έχετε δει τι έχει γίνει. Οι 12 από τις 13 περιφέρειες. Οι 12 από τις 13. Ναι, εκεί κατεδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ερίσματα στην κοινωνία. Ήταν ένα κόμμα του 3%. Κάποιοι άνθρωποι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ για χι λόγους. Τα έχουμε πολύ πει αυτά, αλλά είναι προφανές ότι ήταν κόμμα που δεν είχε. Δηλαδή, έλεγε χθες ο Νίκος Παπανδρέου, εμείς λέει που είμαστε στα κάτω μας, ως Πασόκ, ναι, και Κινάλ, έναν γραμματέα τον έχουμε στην τάδε περιφέρεια. Αλλά δεν έχει σχέση. Στην τοπική κοινωνία έχει πολύ μεγαλύτερη ενέργεια. Μπράβο, ακριβώς. Ξακολουθεί λοιπόν, και χθες. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που έλεγα προηγουμένως για την παράσταση νίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εξελέγει,
οι δημοσκοπήσεις και τι τον αντιμετωπίζουν απαξιωτικά ακόμη και στο, που λέτε, και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έδειχνε η παράσταση. Πια. Όχι πια, το τέλειωσε αυτό. Από καιρό έχει τελειώσει. Από καιρό έχει τελειώσει. Αλλά στην παράσταση νίκης το λέει η κοινωνία από τότε ότι. Δηλαδή, όταν λέω από τότε, εννοώ εδώ και τρία χρόνια ότι θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Ή... Και επιμένω σε αυτό τον δείκτη παράσταση νίκης. Θέλω να πω ότι ο Κυριάκος, ποιο θα είναι κατά την άποψή του ο νικητής των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε πάρα πολύ σφοδρή κριτική όλα αυτά τα χρόνια από ορισμένους για τη στρατηγική που επέλεξε. Αυτή του να ζητήσει εκλογές από το 2016. Νομίζω ότι αν κάτι δικαιώθηκε πραγματικά χθες το βράδυ, είναι η στρατηγική που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια. Αυτό δικαιώθηκε. Και αν θέλετε, αυτό που τον ξεχωρίζει και τον έκανε να έχει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη χθες, είναι ότι εξέφρασε ένα γνήσιο αίσθημα της ελληνικής συνωνίας προς τον Τσίπρα. Φύγε. Ναι. Αυτό είναι το πραγματικό αίσθημα που κατάφερε να εκφράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, χθες δεν προσέθηκε αρκετά ρήμη και κάτι ακόμα. Ασήμαντο πολιτικά, αλλά έχει τη σημασιολογία του. Όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας, ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πολύ ανορθόδοξο και βρώμικο πόλεμο, και γι' αυτό εγώ τον θεωρώ κακό χαρακτήρα, είναι όλη αυτή η πολυδιάσπαση του χώρου της Νέας Δημοκρατίας. Κόμμα η κυρία Παπακώστα, κόμμα ο κύριος Τσιτουρίδης, ακροβολιστής στο να υβρίζει ο κύριος Αντώναρος. Δεν είναι αυτό, τα ζήσαμε όλα. Ο κύριος Αντώναρος, ο οποίος μέχρι την παραμονή έγραφε στο Twitter ότι έχει πληροφορίες ότι μειώνεται η δημοσκοπική διαφορά. Κατέστη ο προνομιακός συνομιλητής όλων των κρατικών μέσων. Η γνώμη του άσε να θεωρείται κάποιο είδους γκουρού. Γκουρού της δεξιάς. Τι έγινε όμως στην πράξη? Στην πράξη η κυρία Παπακώστα πήρε 0-3 νομίζω. Ο κύριος Τσιτουρίδης πήρε 0-1. Ο Καμένος, ο κρατεός, θα τους πει για σπάσει την δημοκρατία. Τέλειωσε. Γεια σας ο Καμένος. Άρα όλη αυτή η πορεία πολυδιάσπασης Νέας Δημοκρατίας και αμφισβήτηση του Μητσοτάκη των μεγάλων στελεχών που του παίρνουν κλπ. Ναι. Πού κατέληξε? Φαντάζομαι δεν να μην χτυπήσουν την πόρτα. Ή να δω τη Νέα Δημοκρατία όταν χτυπήσουν την πόρτα. Εντάξει, θα δούμε ότι μπορεί κάποιο να χτυπήσει την πόρτα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά λέω, σε επίπεδο πραγματικής κοινωνίας, βρε παιδιά, η κυρία Παπακώστα με την ψήφο της κράτησε αυτή την κυβέρνηση τους μήνες και πέρασε τις πρέσπες. Η κυρία Παπακώστα πέρασε τις πρέσπες. Σε επίπεδο πραγματικής κοινωνίας, ποια ήταν η δύναμή της? 0-3. Το 0-3 έδωσε τη Μακεδονία. Μπορεί να τον συλλάβει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που έζησε αυτή η χώρα. Άρα, κάνοντας μια ψύχρεμη αποτίμηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δικαιώνεται ως ηγέτης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, διότι πήρε ένα κόμμα μετά από βαριές ήττες και με μετριοπάθεια, με πίστη στρατηγική, με σκληρή δουλειά, φτάνει σε ένα αποτέλεσμα που τον δικαιώνει και ως προς τη στρατηγική του και ως προς επιλογές των προσώπων και προς τους στόχους που έθεσε. Βέβαια, επαναλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί η μεγάλη εκλογική μάχη για τη Νέα Δημοκρατία είναι η μάχη που θα ακολουθήσει. 30 Ιουνίου ή όποια άλλη ημερομηνία, δεν ξέρω αν είναι αυτή η επίσημη, δεν γνωρίζω ακριβώς. Ας πούμε κάπου εκεί. Ναι. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρέξανε για να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Γιατί να ξέρεις, Άρη μου, το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά. Εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα ξόδεψαν χρόνο και χρήμα, προσωπικό χρήμα, προσωπικό χρόνο, για να τρέξουν από το ένα άκρο της επικράτειας στο άλλο χωρίς κανένα ίδιο ενόφελος. Όλοι αυτοί μαζί με εμάς πανηγυρίζουν αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη και βεβαίως εμείς δεν ξεχνάμε και αυτούς που δεν μας ψήφισαν, γιατί στόχο μας είναι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές να πείσουμε και τον τελευταίο συμπολίτη μας ότι αξίζουμε αυτή την ευκαιρία. Όπως το είπε χθες ο Κυριάκος, που έκανε ένα εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, διάγγελμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωτού καλημερίσω τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Σας λέω μόνο το εξής. Ο συνάδελφός μου Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που πέρασε όλη τη νύχτα εδώ, εξακολουθεί να είναι εντός ραδιοθαλάμου. Ό,τι θέλετε, επειδή η εκπομπή θα είναι πολιτική, το καταλαβαίνετε. Ό,τι θέλετε όμως σε επίπεδο πληροφοριών για τον Δήμο ή για την περιφέρειά σας, που καταλαβαίνω έχει μεγάλη σημασία να μάθετε, ό,τι θέλετε, παρακαλώ, είτε με SMS είτε ηλεκτρονικά, πείτε μου, δώστε μου την περιοχή και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα σας δώσει το αποτέλεσμα των χθεσινών, του χθεσινού πρώτου ή τελικού γύρου, ανάλογα αν βγήκε ήδη νικητής από την πρώτη Κυριακή. Κύριε Αντιπρόεδρε Κωστή Χατζηδάκη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, θερμά συγχαρητήρια και εσάς. Νομίζω πρέπει να είμαστε χαρούμενοι σήμερα όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για το ότι τίθηκε
το ψέμα και ακόμη περισσότερο ιτήθηκε ο κινησμός και η έλλειψη αξιακού πλαισίου στην πολιτική. Στην πολιτική, ό,τι και να είσαι, πρέπει να είσαι κάτι. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στην εξουσία από το 1915, έχουν κυβερνήσει υποστηρίζοντας τα πάντα και τα αντίθετά τους ανάλογα με την τακτική της στιγμής. Και ο κόσμος δεν τιμώρησε μόνο το ότι δεν τίμησαν τις υποσχέσεις τους, τιμώρησε το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Του Μαξίμου, του Μαξίμου. Δεν θέλω να βάζω στο ίδιο τσουβάλι όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Το Μαξίμου πάντως ακόμα και χτες έδειξε αυτήν την αλαζονική στάση. Δεν θέλω να σταθώ στο ότι δεν συνεχάρισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε. Δεν θέλω να σταθώ στο ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε μια λέξη να πει χάσαμε ή τα κάτι από όλα αυτά. Πήρα το μήνυμα. Εγώ δεν άκουσα εκεί, να λέει τον Πρωθυπουργό ότι δεν πήρα το μήνυμα. Θέλω να σταθώ. Τι κατάλαβε χθες, τι έγινε. Προκήρυξε εκλογές και την ώρα που προκήρυξε εκλογές δεν βρήκε μία λέξη να πει ότι κατάλαβε κάτι από τον ναι. κόσμο. Μας είπε ότι ακόμη κυβέρνησε ναι. με σωστό τρόπο, ναι. ότι είχε αποτελέσματα κτλ. Όλα πήγαν σωστά, αλλά ναι. τελικώς φταίει ο κόσμος. Και κάτι ακόμη, κύριε Χατζηδάκη, όπως τον έβαλε σε επίπεδο εικόνας, τίποτα άλλο. Δεν κοιτούσε την κάμερα, δηλαδή δεν κοιτούσε την κοινωνία. Ήταν το κεφάλι του, όπως εκείνες τις φάσεις που ερχόταν ο πρόεδρος Ομπάμα και ήταν στις θέσεις του καναπέ που τον φωτογράφιζαν με το κεφάλι προς τα πάνω, το πρόσωπο προς τα πάνω. Δεν κοίταξε την κάμερα να πει. Σας βλέπω, ναι, κατάλαβα τι έχει συμβεί. Μας είπε και χτες ότι εκπροσωπεί τους πολλούς, ξέχασε μία βασική λεπτομέρεια. Ότι οι πολλοί τον είχαν εγκαταλείψει. Ότι τα 3/4 της κοινωνίας δεν τον ψήφισαν. Του είχε μείνει μόνο 24%. Δηλαδή, εδώ πια είναι και θέμα αριθμητικής. Όπως και στη διάρκεια της βραδιάς κατάλαβα από τους προσκεκλημένους μας, χθες να σημειώσω το εξής, κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε κύριοι αντιπρόεδροι, αλλά θέλω να το πω εδώ. Επειδή τα προπαγανδιστικά συστήματα του Μαξίμου δούλεψαν πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και δούλεψαν πάνω στην αντίληψη δολοφονούμε τον αντίπαλό μας. Προσωπικώς, δεν θα το πάω στο προσωπικό μου, τα αφήνω απ' έξω, δεν είναι η στιγμή τώρα. Όμως στο συνολικό θέλω να σταθώ. Τι δεν γράψανε, πόσο θα αποβεί μοιραίο για τον Sky η έλλειψη των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε εσάς οφείλεται, εννοείται, εμείς δουλέψαμε όπως δουλεύουμε και ακόμη και πιο σκληρά. Σε εσάς οφείλεται, χθες ο Sky, τηλεοπτικός, βλέπω τώρα τα στοιχεία της AGP, ανεδείχθη το νικητήριο κανάλι από το ένα πρωί μέχρι τη βαθιά νύχτα που τελειώσαμε, πρώτο στην τηλεθέαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους όλων των ανθρώπων που έχουμε δουλέψει εδώ, αλλά θέλω να πω, χωρίς διάθεση βασισμού κτλ. Ένας που ιτάται, η σοβαρότητα λέει ότι δεν τον πατάς από πάνω. Όμως, ναι, δεν ήρθαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Sky ανεδείχθη πρώτο κανάλι σε τηλεθέαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα και αυτό δεν δείχνει την αλαζονία τους. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ποια ήταν η αφορμή στην οποία βασίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει μποϊκοτά στο Sky. Ήταν ένα ρεπορτάζ του Τάκη Χατζή μετά το Μάτι ότι επρόκειτο να αλλάξουν τον αρχηγό της αστυνομίας. Το θεώρησαν ύβρι, το θεώρησαν υπονόμευση της κυβέρνησης και σε μια εβδομάδα τότε, 10 μέρες δεν θυμάμαι πόσο, τον άλλαξαν τελικά. Τον άλλαξαν. Και παρά τα αυτά έφυγαν. Είναι η αλαζονία. Είναι αυτή η έλλειψη πολιτικού ύφους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι φανερό. Και δεν ξέρω, οι άνθρωποι αν θέλουν να συνεχίσουν έτσι, τον εαυτό τους βλάπτουν. Εν πάση περιπτώσει, χτες το βράδυ ήταν φανερό, αν συνέκρινε κανείς τις δύο εικόνες, η διαφορά πολιτικού ήθους και από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άκουα τον Άδωνη προηγουμένως, συμφωνώ απολύτως. Θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Να το κάνετε μετά, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Ναι, μια συζήτηση. Μια κουβέντα. Θυμηθείτε την πρώτη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχικών κομμάτων. Αμέσως ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της Βουλής επετέθη στη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πίστευτε. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε ελληνικά πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο. Αυτό είναι το προοδευτικό από τη μια πλευρά. Και από την άλλη, πόσο κουράγιο χρειάζεται κανείς για να αντέξει επί 4 χρόνια τέτοιου είδους επιθέσεις. Για να το για μένα, γιατί είναι ο Βάρτας. Ακριβώς. Έχω περάσει 3 χρόνια. Ακριβώς. Διάλειμμα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ πολύ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τρέξουμε λίγο, ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα ευτυχώς, ούτε και περιμένουμε να σημειωθούν μεγάλες καθυστέρησεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ψηφίζει η πατρίδα, αυτό, κλειστά αυτό. Τα σχολεία. Αυτό. Από... Ναι, ναι. Λίγη κίνηση. Σε καμιά δεκαριά μέρες το συζητάμε πάλι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Στη Σχιστού λίγη κίνηση προς Καραμαγκά, 10 λεπτά παραπάνω υπολογίστε φίλες και φίλοι. Στην άνοδο της Κηφισού άλλα 5 παραπάνω και στην κάθοδο της Κηφισίας χαμηλά άλλα 5. Ευχαριστώ πολύ. Οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, βρίσκονται στο ραδιοθάλαμο. Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, θα εξυπηρετήσουμε παραγγελίες. Έχουμε την πρώτη ήδη, 8.54, αποτέλεσμα Δήμος Εγάλεο. Κύριε Κεραμιτζόγλου, ορίστε παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, Δήμος Εγάλεο, αυτή τη στιγμή που τα βλέπω, Γιάννης Γκίκας 25,9, Δημήτρης Μπίρμπας 25,82. Λάμπρος Κλαβούνος τέταρτος 24,9, δηλαδή έχουμε ντέρμπι και μεταξύ πρώτου δεύτερου και μεταξύ δεύτερου και τρίτου στο Εγάλεο. Μάλιστα. Το ίδιο θα γίνει και δηλαδή η επαναληπτική Κυριακή έχει πολύ ενδιαφέρον στους δήμους πια. Εκεί θα μπορώ, αλλά κυρίως αυτό αφορά το τοπικό επίπεδο και τις ορειμίες των ανθρώπων. Λοιπόν, ο 522 έκανε τα πάντα, η Εύα, δεν είναι ο, είναι η 522, έκανε τα πάντα από λατρεία για την εξουσία, έβρισε, συκοφάντησε, εξαγόρασε, υποτίμησε, ψέμα και υποκρισία. Ο Κυριάκος ήρθε στο λαό, όχι από την TV, μα προσωπικά. Και ο Βασίλης, αγαπητέ Άρη, καλημέρα. Όταν ξεκίνησε η ομιλία του κύριου Τσίπρα, προς στιγμή μου φάνηκε ότι θα ζητούσε πίσω τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Μετά όμως ανακουφίστηκα ακούγοντας απλά να κατσαδιάζει το λαό και τα 100 δις που μας στήχησε, δεν το λες φτηνά. Μάλιστα, αυτό τη λεγόμενη 13η σύνταξη, έτσι θα το διατυπώνουμε, γιατί δεν είναι 13η σύνταξη. Κυρίες και κύριοι, τώρα αφού είπαμε ό,τι είπαμε για τον κύριο Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να δούμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα και αυτό θα κουβεντιάσουμε με τους δύο αντιπρόεδρους. Πρώτα απ' όλα όμως, ένα απόσπασμα από την δήλωση, την πραγματικά ηγέτου, που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την πρώτη του τοποθέτηση με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Δεν περιμένει πανηγύρια, αλλά σκληρή δουλειά. Και κυρίως αποτέλεσμα που θα κάνουν τη ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη. Στην καρδιά μου δεν υπάρχουν κάποιοι που θα τελειώσουν κάποιους. Δεν υπάρχουν πολλοί, δεν υπάρχουν λίγοι. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Πάνω απ' όλα, δεν ξεχνούμε ότι πολλοί συμπολίτες μας έκαναν διαφορετικές επιλογές. Από αύριο λοιπόν, ξεκινώ ένα καινούριο αγώνα. Θα γυρίσω και πάλι ολόκληρη την Ελλάδα για να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες ότι αξίζουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα να τέλει, ο ήλιος μιας Ελλάδας πιο φωτεινής. Μιας Ελλάδας που υπέφερε πολύ, υπέμεινε πολλά, αλλά βρήκε τη δύναμη να ανοίξει η ίδια το δρόμο της για μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Στην πλειονότητά μας οι πολίτες είπαμε στον κύριο Τσίπρα τέλος, σε είδαμε, σε δοκιμάσαμε, ζήσαμε τα αποτελέσματα της πολιτικής σου τέλος. Αυτή είναι η πρώτη Κυριακή. Πάμε τώρα στις εθνικές εκλογές, κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα νωρίτερα ότι τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς πάλι είναι να δώσουμε βαριά αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να πάρει όλη την ευθύνη πάνω το Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους συνεργάτες του εννοείται, για να κριθεί εκείνος εννοείται και οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Πατοσάλτε, ως προς το εξής. Τώρα έχει έρθει η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ξέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μιλήσει 4 χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ύφος και όσα έχει κάνει, εγώ ίσως περισσότερο παντός άλλου, καθότι χαλώ και ταφλίαρος. Όμως, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει πια τους Έλληνες δεν είναι τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο απερχόμενος. Αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες, τα αλήθεια, είναι κατά πόσο μπορούν να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Και θέλω να πιστέψετε, και μια και είναι εδώ ο φίλος μου ο Κωστής, θα τον συγχαρώ και γι' αυτό. Ουδέποτε στο παρελθόν κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως έχει παρουσιάσει τόσο αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα πριν πάρει την εξουσία. Αν μπείτε στο site της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν για κάθε θέμα, για την παιδεία, για την υγεία, για το θέμα των κόκκινων δανείων, για την ασφάλεια, για τα πάντα, υπάρχει αναλυτική η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και το πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό δείχνει κατά τη γνώμη μου δύο πράγματα. Ένα, ότι έχουμε πράγματι προετοιμαστεί και εργαστεί σκληρά
για να αναλάβουμε την ευθύνη εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί. Και δεύτερον, δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε τίποτα από τους Έλληνες. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πάρουμε την θετική τους ψήφο. Θέλουμε να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Και από σήμερα ξεκινάει πια αυτή η μάχη. Για μένα, Κωστή μου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια το παρελθόν. Τα πάμε. Τώρα πρέπει να πιστεί ο τελευταίος συμπολίτης μας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκοπό να κάνει τη ζωή όλων, και αυτών που μας ψήφισαν και αυτών που δεν μας ψήφισαν, καλύτερη. Γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε στο βούρκο, γιατί ο λαός μας έχει κουραστεί μετά από 9 χρόνια κρίσης, δεν έχουμε περιθώριο για να τον κουράσουμε κι άλλο, πρέπει να του προσφέρουμε μία διέξοδο σε αγωνία στα προβλήματα που έχει. Και πρέπει να σκιστούμε γι' αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ. Εννοείται ότι έχετε συγχαρητήρια αμφότεροι από το κοινό. Κύριε Κεραμτζόγλου, παρακαλώ πολύ, προετοιμαστείτε για Δήμους Διονύσου Κηφισιάς και. Τα έχω όλα. Παρακαλώ, πάμε, ορίστε. Λοιπόν, Διονύσου, ναι. Γιάννης Καλαφατέλης 39,8. Διονύσης Ζαμάνης 29,9 πάνω στον επόμενο γύρο. Κηφισιά, Νίκος Χιωτάκης 29,1. Γιώργος Στομάκος 23,09. Πάνε στο δεύτερο γύρο. Και άλλοι 8 συνυποψήφοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντίλες υπομονίες στην Κηφισιά τους έβλεπα το ένα δίπλα στον άλλο με τα εκλογικά τους περίπτερα. Λοιπόν, Μάδρα, πολύ γρήγορα. Μάδρα Ιδηλία, Χρήστος Στάθης 37,1. Ιωάννα Κριεκούκη 27,2. Μαραθώνας, Δήμος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας 39,3. Σπύρος Λιβαθινός 28,3. Ραφίνα Πικερμίου, Βαγγέλης Μπουρνούς 43,8, Δαμιανός Φαφούτης 16,7, επόμενο γύρο, και είπαμε Φιλοθέη Ψυχικού, Δημήτρης Γαλάνης 42,6, Παντελής Ξηριδάκης 40,33. Και Δήμο Κατερίνης, παρακαλώ, για τον Ιωάννη. Ωραία, κύριε, θα το... ετοίμασέ το για να ωραία, πάω στο... Ναι. Το πρώτο που θα πούμε είναι ο Δήμος Κατερίνης, αμέσως μετά τον κύριο Χατζηδάκη. Λοιπόν, ελάτε κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, είναι φανερό ότι η αντιπολιτευτική μας τακτική καρποφόρησε, η κριτική μας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έγινε κατανοητή, ο Άδωνης είχε σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, όλοι οι συνάδελφοι, αλλά τώρα έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, όχι για λόγους τακτικής, είναι το αυτονόητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζυγήθηκε, μετρήθηκε, βρέθηκε λιποβαρής, τώρα τα μάτια της κοινωνίας στρέφονται σε εμάς και περιμένει ο κόσμος να του πει τι θα κάνουμε. Βεβαίως είναι καταγεγραμμένα στις ιστοσελίδες μας, σωστά επισημάνθηκε προγουμένως από τον Άδωνη, αλλά δεν φτάνουν οι ιστοσελίδες. Ναι, αλλά πρέπει, πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε όμως. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο τώρα, κάτι έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να το πω, δεν είναι η στιγμή. Θυμάστε, έχω έρθει αρκετές φορές. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης δεν αρκούν. Δεν μπορούν να τα συμπεριλάβουμε όλα. Πάντως έχει προσπαθήσει ο Κωστής και το κόμμα να το περάσουν από αυτό περισσότερο. Αυτό λέω. Τώρα, ένα λεπτό. Για να πω λίγο τις θέσεις ημών των δημοσιογράφων. Ναι, να τις πείτε. Ημών με ύψιλον. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν προβάλλεται αυτά τα θέματα, προβάλλεται αυτό που κάνει μαζαρία. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Παρότι ο κύριος Χατζηδάκης έχει έρθει. Δεν μιλάω για μένα, φαντάζομαι. Δεν μιλάω για σένα. Μπράβο, ευχαριστώ. Αλλά είστε εξαίρεση. Εντάξει, όχι, όχι, λοιπόν. Γίναμε πρωτόθεμα στο Κολούμπια. Εγώ είχα, αν θέλετε, και μια παιδεία από την Ευρωβουλή 13 χρόνια εκεί. Είχα μάθει να μιλάω για αυτά. Θα επιμείνω. Θα επιμείνω. Το κοινό θα πρέπει να ανοίγει και λίγο. Στο διαδίκτυο παρέχονται όλα. Εγώ επειδή δεν κατανοώ και αυτό, δεν ξέρετε, εμείς δεν διαβάζουμε εφημερίδα, δεν κάνουμε κοινό, δεν τα κατανοώ. Αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή. Στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα. Ορίστε, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα λοιπόν να τις προβάλλουμε τις θέσεις μας. Και όχι μόνο τις θέσεις. Θα πάει ο τάδε φόρος από το τάδε ποσοστό στο δίνα ποσοστό. Πρακτικά είναι πράγματα. Και οι αρχές που κρύβονται πίσω από αυτές τις θέσεις. Διότι εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αυτή η κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση της διανομής. Δεν υποτιμώ τη δίκαια διανομή. Αλλά στο τέλος, εάν δεν υπάρχει παραγωγή, θα διανέμουμε τα ψίχουλα και τον αέρα των κοπανιστού. Το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα της παραγωγής και μια Ελλάδα των ευκαιριών. Ναι. Θα μου πει κάποιος, μα καλά, τώρα το καταλάβατε. Ναι, τώρα το καταλάβαμε. Διότι κάποια στιγμή κάνεις και μια κριτική για τον εαυτό σου. Εμείς είχαμε το θάρρος και την κάναμε την κριτική. Είδαμε και τους απέναντι, είδαμε και την Τρόικα και λέμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή χωρίς να διεκδικούμε βραβείο Νόμπελ Οικονομίας. Θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και την κοινή λογική. Τέσσερα, αρκετοί φοβούνται για περικοπές και απολύσεις. Ορίστε.
Περικοπές και απολύσεις. Μα προσέξτε, αυτό το έχει πει. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Γεωργιάδη, χθες δεν τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα να λέει θα αντιπαρατεθούμε. Δούνου του από τη μια πλευρά. Μιλάει για Δούνου του, θα έρθει το Δούνου του. Ο κύριο Τσίπρα ότι θα έρθει. Ότι θα έρθει το Δούνου του με τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Πρωτοσάλτη, κάναμε 30-40 μέρες εκλογές προεκλογική περίοδο ευρωεκλογών. Όπου ο κύριο Τσίπρα λέει αυτό ακριβώς. Το Δούνου του ο Μητσοτάκης, η 7ήμερη εργασία που λέγανε, θα μας κάνει σκλάβους, αυτά δεν λέγανε. Ναι. Και χάσαμε 9,5 μονάδες. Τα ίδια θα πούμε τώρα πάλι. Δηλαδή, πάλι θα πούμε τα ίδια αυτά που κρίθηκαν χθες. Και να το πω και πιο ανοιχτά. Ναι. Υπάρχει ένας κόσμος έξω, ο οποίος σου λέει να κάνετε απολύσεις. Το βλέπω εδώ κάθε φορά που έρχομαι, ναι, που σας στέλνουν μηνύματα κτλ. Λοιπόν, εμείς, ναι, καλός ή κακός, ναι, έχουμε κάνει την επιλογή μας. Έχει πει ο Κυριάκος, δεν θα κάνουμε απολύσεις στο δημόσιο. Λοιπόν, τελείωσε. Σε αυτό κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Αλλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι έτσι. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Δεν θα γίνουν. Έχουμε πει τι θα κάνουμε στο δημόσιο τομέα. Έχουμε μιλήσει για την αξιολόγηση, έχουμε μιλήσει για την στοχοθεσία, έχουμε μιλήσει για τη σύνδεση του μισθού κάποιου, της εξέλιξης κάποιου με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Έχουμε πει ότι δεν θα κάνουμε προσλήψεις, θα κρατήσουμε την αναλογία, δηλαδή στο 1:5 με έμφαση στην παιδεία και στην υγεία, γιατί είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα ρίξουμε τις δαπάνες προκειμένου να μπορούμε να. Να ρίξουμε και τους φόρους. Επομένως, αυτά είναι ξεκάθαρα από τη δική μας πλευρά. Και ξαναλέω, είναι δική μας ευθύνη τώρα πια να μιλήσουμε με ένα πνεύμα ενωτικό και ξεκαθαρίζουμε και κάτι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μέσα από το λαό, ο Άδωνης, εγώ, ο Κυριάκος, όλοι. Εδώ είμαστε, εδώ ζουν οι οικογένειές μας, εδώ είναι τα παιδιά μας, εδώ θέλουμε να προχωρήσουμε και να προκόψουμε όλοι μαζί. Η εικόνα που παρουσιάζανε τόσο καιρό είναι μια κωμικοτραγική εικόνα, δηλαδή ότι δήθεν εμείς δεν έχουμε μανάδες, δεν έχουμε πατεράδες, δεν έχουμε ψηφοφόρους, ερχόμαστε εδώ πέρα για να τιμωρήσουμε τον κόσμο. Αυτά ο κόσμος τα έβαλε στην άκρη. Τα αφήνουμε λοιπόν και εμείς στην άκρη, κοιτάζουμε μπροστά για να μιλήσουμε για την Ελλάδα του αύριο, για τη φωτεινή Ελλάδα που δικαιούμαστε να τη ζήσουμε κάποια στιγμή. Έχουμε χάσει 10 χρόνια μέσα στην κρίση. Η ζωή μας δεν είναι πρόβα. Το έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Γεωργιάδη, μην μας έρθει πάλι καμιά στραβή παγκόσμια κρίση και βρεθούμε εμείς πάλι στο δόκανο. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Χάσαμε 5 χρόνια με τον Τσίπρα. Τελειώσαμε. Τώρα, τα χάσαμε. Καμιά στραβή. Δεν ελέγχουμε τις εξελίξεις. Ναι, ναι, όχι του άλλο πλανήτη. Λέω. Αυτό εκείνο το οποίο. Ότι ελέγχεται εσείς, λέω. Ακόμα και για εμάς δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο. Όχι, λέω να έρθει η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάπτυξη, αν και τα χάσουμε, ξέρουμε, να κερδίσουμε ότι χάσαμε τόσα χρόνια. Και στην οικονομία και στις αγορές και στο εξωτερικό έχει σημασία η ψυχολογία. Ξέρουμε ότι είναι κομβική σημασία στο πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 30 Ιουνίου μέχρι το τέλος του χρόνου είναι τεράστια σημασία για την επόμενη κυβέρνηση. Και γι' αυτό δεν έχουμε ετοιμάσει μόνο ένα πρόγραμμα. Έχουμε ετοιμάσει και τα βασικά νομοσχέδια. Είναι έτοιμα αυτή την ώρα που σας μιλάω. Είναι έτοιμα σχεδόν όλα, προκειμένου να τα εφαρμόσουμε αμέσως με μια κυβέρνηση που θα θυμίζει η Εθνική Ελλάδα. Δηλαδή θα υλοποιηθεί αυτό που λέμε από τα αποδυτήρια. Ναι, γιατί τα έχουμε ζήσει με πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις. Ναι. Και επομένως, και εσείς το λέτε κύριε Πρωτοσάλτη, δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να καθυστερήσουμε, ούτε να έχουμε υπουργούς που να πονάει η μέση τους και η πλάτη τους και ούτω καθεξής. Τα έχει ζήσει και ο Άδωνης, τα έχω ζήσει και εγώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, με αποφασιστικότητα και τιμώντας τη λαϊκή εντολή για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Το ντοκιμαντέρ σας θύμισε πάντως, θα πω μια κουβέντα αργότερα, για το σε ό,τι αφορά στη δουλειά σας επί των μεταρρυθμίσεων σε προγενές στο χρονικό διάστημα. Εμείς ναι, και ο Κωστής, ναι, και εγώ και ο Κυριάκος στην κυβέρνηση Σαμαρά θεωρούμασταν από τους υπουργούς που δεν διστάσαμε, ναι, να κάνουμε ο πράγματα. Ο κ. Χατζηδάκης λίγο πιο πριν από εσάς. Προφανώς πιο πριν. Ο κ. Χατζηδάκης έσωσε τον Έλληνα προλογούμενο από δισεκατομμύρια. Υπολογίζω κανένα δυο ένφια να έχω χαθεί μέχρι τώρα. Αυτά που έχει κανείς να επικαλεστεί στη ζωή του στην πολιτική δεν είναι οι δημόσιες σχέσεις. Σε πόσα μνημόσυνα και σε πόσες κηδείες πήγε. Όλοι πάμε και καλό είναι να πηγαίνουμε στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων. Το θέμα είναι τι αφήνεις πίσω σου, τι αλλαγές αφήνεις προκειμένου να βοηθάς το φορολογούμενο τη χώρα σου. Λοιπόν, αυτή τη σχολή είναι, αν θέλετε, η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να το θέσουμε έτσι. Άλλωστε, μεταξύ μας, να ξέρετε, οι τρεις μας στην κυβέρνηση Σαμαρά είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τη συμπίπτανε σε ένα βαθμό αρμοδιότητες μας. Εγώ με τον Κυριάκο κάναμε τη μεταρρύθμιση και την κινητικότητα των υπαλλήλων για τα πρώην νίκα. Και με τον Άδων είχαμε τις αδειοδοτήσεις. Μαζί είχαμε την εργαλειοθήκη και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή,
Και να το πω εδώ, μια και μιλάμε και λίγο προσωπικού του άσμα πιο χαλαρά, πριν ξεκινήσει η κυρίως προεκλογική περίοδο, ότι με τον Κωσίμα και συνυποψήφι στη Βόρεια Αθήνα. Και θέλω να το ξεχαλαρίσω, επειδή γράφονται όλα αυτά τα διάφορα. Τις σχέσεις μας είναι εξαιρετικά καλές και ο μεταξύ μας συναγωνισμός είναι υπό συνθήκες ευγενούς άμυνας, ναι, όχι καμιάς μάχης, μάχης όπητης εξέλιξης. Άλλωστε αυτή την ώρα, με συγχωρείτε, θα ήταν και γελίο να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, με την έννοια ότι δεν μαχόμαστε απλά για τη Νέα Δημοκρατία. Μαχόμαστε για την πατρίδα μας. Είναι κρίσιμες και ιστορικές στιγμές. Ναι. Και έτσι το αντιμετωπίζουμε προφανέστατα. Πρώτου διαλύματος. Μπορώ να κάνω μια παραγγελία εγώ? Ναι, βεβαίως, ναι, την ακούσουμε. Ναι. Ορίστε. Δήμο Λέρου θέλω να δω. Στο Δήμο Λέρου. Λοιπόν, Κατερίνη, αρχίζουμε, κύριε Κεραμιτσόκλου. Λοιπόν, ναι, έχω την Κατερίνη, ναι, εδώ. Σάββας Ιωνίδης 30,1. Κώστας Κουκοδήμος 27,1 στην Κατερίνη. Έχουμε κι άλλες, κι άλλα που ζητάνε ακροατές. Ηλιούπολη Βασίλης Βαλασόπουλος 30,6. Γιώργος Χατζηδάκης 16,01. Ερμιονίδας Γιάννης Γιωργόπουλος 39,03. Δημήτρης Φυρής 30,7. Αχαρνών μας έχουν ζητήσει πολύ. Σπύρος Βρετός 22,08. Χάρης Δαμάσκος 20,2. Και Χαλάνδρη Σίμος Δρούσος 32,2. Γιώργος Κουράσης 21,2. Λοιπόν, μου έχουν ζητήσει επίσης και... Λέρος, την είπαμε, την βρήκες. Τώρα, ναι, ωραία. Και Ηράκλειο Αττικής, βέβαια. Αυτά για να κάνω Λέρος και Ηράκλειο, ωραία. Ναι, και Ευρυλίσια, να μάθω και εγώ τι έγινε. Και έχω μια ιδέα, Εγώ τα ξέρω όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν σας τα λέω. Τα πει ο κύριος Κεραμιτζόκου μετά. Τα διάβαζα, γιατί είχε ξυπνήσει ο μικρός τη νύχτα. Μέχρι να κοιμηθεί, διάβαζα αποτελέσματα. Λοιπόν, η Ζωμάτ. Κύριε, ετοιμαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχει πολλές παραγγελίες, είναι η αλήθεια. Θα ήθελε το κοινό, ένας φίλος μας, το σχόλιο σας αναφορικώς με την επίδοση του μειονοτικού κόμματος, κύριε Χατζηδάκη, στη Θράκη, κύριε Γεωργιάδη. Από όσο κατάλαβα, χτες κάνανε μια καταγραφή των δυνάμεών τους. Έτσι αποφάσισαν, έτσι έκαναν. Εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε μια Ελλάδα των ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών και των δικαιωμάτων για όλους τους Έλληνες πολίτες. Έτσι αντιμετωπίζουμε και τους συμπολίτες μας μουσουλμάνους, οι οποίοι ζουν στη Θράκη. Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά είναι γνωστές. Ακόμα περισσότερο γνωστές είναι, αν θέλετε, οι αντιλήψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πατέρα του, προσθέτω, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και εμείς από την πλευρά μας δεν αρκούμαστε φυσικά στο 33,5% που πήραμε χτες. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση για μετά τις εκλογές. Ακριβώς γιατί το έχει ανάγκη η Ελλάδα. Να αφήσουμε μια και καλή πίσω την κρίση και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτή είναι η ένταξή μας. Καταρχάς, δεν είναι ευχάριστο να υπάρχει ένα αμεγός μειονοτικό κόμμα σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Γιατί αυτό δημιουργεί εν δυνάμει διάφορους κινδύνους. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους Έλληνες πολίτες. Εμείς θέλουμε ισονομία, σεβασμό στα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Αυτή ήταν η πολιτική που, αν θυμάστε, πρώτος άρχισε να λειτουργεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από τότε άρχισε η στροφή και η αλλαγή πολιτικής του ελληνικού κράτους. Και νομίζω αυτή θα υπηρετήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν με το καλό γίνει πρωθυπουργός. Στόχος είναι η επιρροή του τουρκικού προξενείου εκεί να είναι το δυνατόν μικρότερη. Άρα το αποτέλεσμα το χθεσινό είναι ένα, με συγχωρείτε, καμπανάκι. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάω στην τελευταία ενότητα, θα μιλήσεις, Γιώργο. Θα διαβάσω και ένα σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για το γεγονός ότι έχετε και έναν προσωπικό προς εμένα χαρακτήρα στα μηνύματά σας με κάποιες κουβέντες. Τώρα δεν είναι στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Άρα εμείς έχουμε διαχρονική σχέση και έτσι συνεχίζουμε. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο Λαμπρόπουλο 100. Μου λέει μπράβο στον Κυριάκο, φέρνει μια άλλη κουλτούρα. Είχε φτιάξει ένα αξιολογότατο ψηφοδέλτιο. Κόμμα. Κρίμα που ψηφίσαμε όμως όλη την παλιά φρουρά, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε ως ψηφοφόροι. Γι' αυτό λέω ότι ήρθε η στιγμή να διαβάζουμε. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, κύριε Λαμπρόπουλε. Συμφωνώ 100% μαζί σας. Μην απαξιώνουμε και αφού βγήκαν. Ναι. Όχι, δεν είπα αυτό. Και αυτό είναι, είναι και ο νόμος της δημοκρατίας. Ναι, δεν απαξιώνουμε. Ένα λεπτό. Είχαμε ένα εξαιρετικό αυτό λέει ο άνθρωπος. Εξαιρετικό, ναι. Κέρδισαν, το έχουμε πει από προηγούμενες ημέρες. Ναι. Ωραία, οι 7. Για να έχουν κερδίσει,
ο καθένας κάτι έχει κάνει. Και, εντάξει, δεν είναι έτσι. Και η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια ανανέωση με ποιότητα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος που πιστεύω θα έχει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο στις εκλογές διαλέγοντας υποψηφίους στη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει την τελική του επιλογή. Ωραία τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ όμως είμαι και εγώ λίγο πείσμον. Εγώ θα επιμείνω στο ότι πρέπει να διαβάζουμε τα ψηφοδέλτια. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Επειδή ήταν πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και δύσκολο. Πολύ δύσκολο το λέω, για να βρεις αυτό. Και εγώ στο λόγο πολύ μου ήθελα να έχω 15 θα να βάλω. Μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρτζόγλου, Λέρος. Λοιπόν, Λέρος, Μιχάλης Κόλλιας 39,7, δεύτερος Στέλιος Λουλουδιάς 22,1, τρίτος Γιώργος Παυλής 21,86. Θέλουμε άλλα τρία εκλογικά τμήματα. Ο δεύτερος Λουλουδιάς είναι με 896 ψήφους. Ο Παυλής με 886. Άρα μπορεί 10. Να περάσει και ο Παυλής, δηλαδή. Εγώ έχω μήνυμα ότι πέρασε ο Παυλής και θέλω να δω αν ισχύει ή όχι. Εντάξει. Λοιπόν, και Βρυλίσια. Εμείς κοστίμο του φίλου μα για να βρει. Καλά, λοιπόν, Βρυλίσια, Ξενοφών Μανιατογιάννης 29,4. Αργύρης Δινόπουλος 27,02. Γιάννης Πισημίσης 25,8. Να πω κάτι σοβαρό, το παίρνω το αστείο τώρα. Εγώ το έλεγα σε όλη την προεκλογική περίοδο και θα το πω και τώρα, που είναι μας την πρώτη μέρα του δεύτερου γύρου. Ακούστε, παιδιά. Στον πρώτο γύρο είχαμε πολλές υποψηφιότητες από την παράταξή μας σε διάφορους δήμους. Οκ, το κόμμα δεν ανακατεύθηκε στις περισσότερες των περιπτώσεων και είπαμε, παιδιά, ό,τι πει το εκλογικό σώμα στην κάθε πόλη. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να είμαι όσο πιο μακριά μπορούσα. Στον δεύτερο γύρο όμως, όπου έχει περάσει υποψήφιος από τη δικιά μας παράταξη και αντίπαλο έχει αντίπαλο, δηλαδή από την αριστερά, θεωρώ παντελώς αδιανόητο οι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία να μην υποστηρίξουν τον Νέο Δημοκράτη. Αλλιώς δεν θα φτιάξουμε ποτέ παραταξιακή συνείδηση. Άρα, ας πούμε, εάν το αποτέλεσμα βλέπω π.χ. στα Βρυλίσια, αυτό βλέπω, δηλαδή πρώτος ο νυν δήμαρχος που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αργύρης Οντινόπουλος και τρίτος ο κ. Πισημίσης, είναι προφανές για μένα ότι είναι δημοκράτες θα στηρίξουν τον Αργύρη Οντινόπουλο. Λέω ένα παράδειγμα επειδή είναι μπροστά μου τώρα. Προφανές. Διότι αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Εγώ από τις 20 Οκτωβρίου είχα πει πριν το κόμμα τοποθετηθεί ότι δεν θα πάω σε καμιά συγκέντρωση δημοτικού ψηφοδελτίου, διότι έβλεπα ότι υπήρχαν πολλές υποψηφιότητες από τη Νέα Δημοκρατία, λόγω του ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αέρα στα πανιά της και λόγω του ότι ο εκλογικός νόμος ενθάρρυνε τις πολλές υποψηφιότητες. Και να σας πω και την αλήθεια, πίστευα ότι θα έκανε ο Τσίπρας εκλογές μαζί με τις δημοτικές, λόγω των πολυδιασπάσεων σε τοπικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένας από τους λόγους που πίστευα θα κάνει εκλογές. Δεν έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο Άδωνης αυτά που λέει έχει απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω τη φιλοδοξία, καταλαβαίνω να έχει ο καθένας τις δικές του επιδιώξεις, αλλά εδώ υπάρχει και η προοπτική να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάγκη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι κτλ. Άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε. Των νέων παιδιών που μπήκαν για πρώτη φορά χθες και άρχισαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μία τάκα, πολύ γρήγορα. Είμαι εξαιρετικά ευχάριστο ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη δύναμη και με αρκετή διαφορά, 30-25, στην ψήφο 17-21, 17-24 για την ακριβία μετρήθηκε, 17-24, πρώτη δύναμη η Νέα Δημοκρατία με 30,5, δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ με 25. Ανησυχητικό ότι η Χρυσή Αυγή είχε 13, αλλά είχε 17 την περασμένη φορά. Δηλαδή και σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία πήγε προς τα κάτω. Κύριε Χατζηδάκη. Ναι, έπεσε έξω ο κύριος Τσίπρας στους σχεδιασμούς του και σε αυτό. Νομίζοντας ότι θα κερδίσει τους νέους, έδωσε ψήφο και στους 17ηδες, είχε αυτά τα αποτελέσματα. Έχασε σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, διότι πολύ απλά. Έγινε γνωστή η πολιτική του, ανεξάρτητα από το τι λέγαμε μόνο εμείς, το καταλάβαινε ο καθένας και το καταλάβαιναν και οι νέοι. Όταν φεύγουν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει εδώ προοπτική, γιατί να τον ψηφίσουν. Καλημέρα σας. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δουλειά. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Εγώ κατεβαίνω κάτω στην τηλεόραση, έτσι. Μην δεν πάνε, ναι, θα συνεχίσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ θα πάω σε μία ώρα. Διάλειμμα εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μίτι Χόμιν είναι παραπονεμένος. Διάλειμμα εδώ, να σας αναγγείλω την ώρα δελτίου ειδήσεων, η κυρία Πασχαλίδη, και συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας.